Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή που προβλέπει την διαδικασία της ενίσχυσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα πηγαίνει με τη λογική αφαίρεση από την ρήτρα αναπροσαρμογής των εκπτώσεων που ήδη έχουν γίνει στο τιμολόγιο του ρεύματος. Και το αποτέλεσμα που μένει πολλαπλασιάζεται επί 60% που εκεί θα είναι η επιδότηση με ανώτατο ποσό επιδότηση στα 600 ευρώ και αντίστοιχα κατώτατο ποσό επιδότηση στα 30 ευρώ. Αν η επιδότηση δηλαδή βγαίνει να είναι κάτω από 30 ευρώ, δεν θα χορηγείται. Αυτό που περίμενα με αγωνία είναι να δω την τροπολογία, πώς θα προσδιορίζεται το φορολογικό εισόδημα που είναι το ταβάνι να μην ξεπερνάει οικογενειακά τις 45.000 ευρώ. Εδώ φαίνεται ότι επιλέγεται να εξεταστεί το φορολογικό έτος 2020, άρα οι περσινές δηλώσεις, άρα δεν εμπίπτει υποχρέωση ο ετούμενος να έχει υποβάλει πριν την φορολογική του δήλωση για το 2021, γιατί αυτό θα ήταν τεράστιο πρόβλημα και ουσιαστικά αναπροσαρμογή της προθεσμίας των δηλώσεων που είναι η 30 Ιουνίου. Βέβαια, προβλέπει επιπλέον ότι εάν κάποιος δεν είχε υποβάλει το 2020 γιατί δεν ήταν υποχρέως, δηλαδή θα υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση το 2021, είναι η μοναδική περίπτωση που θα ληφθεί υπόψη η δήλωση της χρήσης του 2021, του φορολογικού έτους 2021, όπου εκεί είναι οι ελάχιστες περιπτώσεις που θα πρέπει να έχει γίνει δήλωση πριν υποβληθεί η αίτηση. Προσδιορίζει ότι θα επιδοτείται η κύρια κατοικία της οικογένειας και αντίστοιχα η κατοικία, η φοιτητική στέγη, όπως τη λέει χαρακτηριστικά, τέκνου της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία που δεν προσδιορίζεται μέσα στην τροπολογία, πώς και από πού θα προσδιορίζεται η κύρια κατοικία της οικογένειας. Γιατί, εάν πάμε στη λογική το να ληφθούν υπόψη πώς αναγράφονταν οι κύριες κατοικίες το 2020, στη φορολογική δήλωση δηλαδή του φορολογικού έτους 2020, εκεί θα μιλάμε για μια τεράστια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, γιατί από το 20 μέχρι σήμερα μπορεί να έχει αλλάξει πολύ περισσότερες από μία των κατοικιών. Άλλη να ήταν η κύρια κατοικία το 2020, άλλη να είναι η κύρια κατοικία το 2022. Ακριβώς. Μην πάμε μακριά. Στρατιωτικοί, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι που αλλάζουν περιοχές, χωρίς να πηγαίνουμε και στην περίπτωση που κάποιος απλά να μετακόμισε. Άρα εκεί θα πρέπει, και το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή, να λαμβάνεται κάπως αλλιώς υπόψη ποια θα ορίζεται η κύρια κατοικία και κατά την άποψή μου, να το κάνω και σαν πρόταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σαν κύρια κατοικία αυτή που θα δηλώσει ο ετούμενος.